Αρχικά να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά για μας το project σας είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά χρειάζεται μια αλλαγή στην Ελλάδα. Εγώ που προέρχομαι από την Πορτογαλία θα μιλήσω για την κατάσταση στην Πορτογαλία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα και τους περιορισμούς που υπάρχουν στην οδό που ακολουθούμε. Στη συζήτηση της κατάστασης στην Πορτογαλία, το ανακτήριο λάχτισμα ξεκινάει από τα έτη 2011-2015. Ξέρετε ότι η Πορτογαλική κυβέρνηση, όπως και στην Ελλάδα, είχε υπογράψει μνημόνιο με την Τρόικα. Αυτά τα χρόνια, όταν η χώρα κυβερνούσε η δεξιά, υπογράφηκε μια σύμβαση με την Τρόικα. Να σας δώσω έτσι κάποια βασικά σημεία για να καταλάβετε τις επιπτώσεις. Βέβαια, τα παραδείγματα είναι παρόμοια παντού. Το 2011, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Government και μια πρωτοβουλία κυβερνητική πρωτοβουλία με την υποστήριξη της δεξιάς υπέγραψε ένα μνημόνιο με την Τρόικα και δόθηκε ένα δάνειο για να ξεπεραστεί η κρίση και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι φτωχύνουν πάρα πολύ οι περισσότεροι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, να αυξηθεί πάρα πολύ η ανεργία, η άμεση και έμεση φόροι να αυξηθούν, οι ιδιωτικοποίηση επίσης να αυξηθούν και η μετανάστευση να φτάσει στα επίπεδα που γνώριζε τον καιρό της δικτατορίας. Και ένας οικονομολόγος στην Πορτογαλία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοί που χάσανε περισσότερα με την λιτότητα ήταν οι φτωχότεροι των φτωχών που έχασαν 25% του εισοδήματό τους σε σύγκριση με τους πλουσιότερους που έχασαν μόνο 13%. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου, τα δύο κόμματα της δεξιάς ανέλαβαν πολύ ριζοσπαστικά φιλελεύθερα μέτρα. Και συνεργάστηκαν πλήρως με το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια αυτή της περίοδου, το μπλόκο συνεργάστηκε και με άλλους ακτιβιστές και οργάνωσε κινήματα αρκετών ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή βγήκαν στον δρόμο, τόσοι πολλοί που δεν είχαμε ξαναδεί τόσους πολλούς από την εποχή της επανάστασης του 1974. Μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης από την Τρόικα έγιναν οι εκλογές το 2015. Κατά τη διάρκεια της εκλογικής περίοδου του 2015, οι εκλογές έγιναν τον Οκτώβριο του 2015, η αριστερά υιοθέτησε μια πολύ επιθετική εκστρατεία κατά του Σοσιαλιστικού Κόμματος με συγκεκριμένα μέτρα για το έλλειμμα και για τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και το μπλόκο έκανε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την αναδιόρθωση του χρέους, για την απόρριψη της σύμβασης, δανεικής σύμβασης και την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, της απασχόλησης, καθώς και πήραμε μια σαφή θέση κατά των θέσεων της στρατηγικής της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ήμασταν από τους πρώτους που κατακρίναμε την παράδοση ανεφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε ένας διάλογος επί των αρχών με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Οι τρεις αρχές αυτές ήταν να εγκαταληφθεί η πρόταση
Περικοπές, περικοπών στις συντάξεις ύψους 1,66 δις. Να εγκαταληφθεί να εγκαταληφθούν οι περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση και να εγκαταληφθούν τα μέτρα για τις συνενετικές απολύσεις. Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν νίκη για τις αριστερές δυνάμεις. Η δεξιά κέρδισε 38%, αλλά έχασαν την πλειοψηφία. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα 32%, το Μπλόκο 10% και το Κομμουνιστικό Κόμμα 8%. Οπότε υπήρχε μια πλειοψηφία κομμάτων αριστερών. Δηλαδή, οι περισσότεροι βουλευτές στο κοινοβούλιο ήταν αριστεροί. Τα πρώτα συμπεράσματα μετά από αυτές τις εκλογές ήταν ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι ψηφοφόροι προς την αριστερά. Δηλαδή, πολλοί απορρίψανε την δεξιά, αλλά δεν εμπιστευόντουσαν και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Οπότε, σταθήκαν πιο αριστερά. Σχετικά και με σχετικούς όρους και με απόλυτους όρους, το Μπλόκο έγινε η τρίτη δύναμη πολιτικά και έχει 10% και 19 βουλευτές και αποτελούσε λοιπόν σημαντικό κόμμα για την εξέβρεση μιας λύσης. Και ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα διατήρησε τους ψηφοφόρους του και κέρδισε έναν ακόμα βουλευτή. Οπότε, τι άλλαξε μετά από αυτά? Παρά αυτή τη σημαντική αύξηση των ψηφοφόρων, η διαμόρφωση της νέας κυβέρνησης δεν έγινε άμεσα. Πέρασαμε διάφορες φάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών απάλληψαν τρεις παραδόσεις που ήταν πάντα εκεί από την Επανάσταση του 1974. Πρώτον, δεν υπήρχε απόλυτη πλειοψηφία ούτε για τους σοσιαλιστές ούτε για τη δεξιά. Οπότε το δίπολο αυτό έσπασε. Και επίσης η δεξιά δεν μπορεί να κάνει να διαμορφώσει πλειοψηφία με κανένα κεντρό κόμμα, οπότε δεν μπορούσε να έχει την πλειοψηφία. Και το σύνολο των μελών του Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν κατάφερε να επιτύχει η πλειοψηφία. Όμως δεν ήταν εύκολο να διαμορφωθεί η νέα κυβέρνηση. Και έγιναν προσπάθειες από τον δεξιό πρόεδρο, από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έγινε μια προσπάθεια να διοριστεί ο πρώην Πρωθυπουργός ως νέος Πρωθυπουργός. Αυτό συνέβη παρά το ότι όλα τα κόμματα της νέας πλειοψηφίας δεν το δεχόταν. Και φάνηκε άλλωστε στο αποτέλεσμα, γιατί μόλις προτάθηκε, καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών. Αυτή η πρόταση για τον Πρωθυπουργό. Όμως χρειάστηκαν να περάσουν δύο μήνες για όλα αυτά. Και είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δύο μηνών αυτή η δεξιά κυβέρνηση κατάφερε στα γρήγορα να πωλήσει την παράνομα την TAP, την αεροπορική εταιρεία της Πορτογαλίας, και να υπογράψει κάποια συμβόλαια, συμβάσεις για το πετρέλαιο στην Πορτογαλία. Μετά, τι έγινε? Τρεις πολιτικές δυνάμεις, το μπλόκο, η δικιά μας δύναμη, δεν αποτελεί τμήμα της κυβέρνησης, γιατί αυτό ήταν έτοιμα. Δηλαδή, στην κυβέρνηση υπογράφηκαν τρεις συμφωνίες με τους κομμουνιστές, με τους οικολόγους και με τους σοσιαλιστές. Δηλαδή, δεν έγινε μια συμφωνία μια και έξω, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να υπογράψει συμφωνία που θα συμπεριλάμβανε και το κόμμα του Μπλόκο.
Αυτό, όλες αυτές οι διαδικασίες σηματοδότησαν έναν πολιτικό κύκλο, μια αλλαγή του προηγούμενου κύκλου και περιλαμβάνονται μέτρα, αυτή η κυβέρνηση προέβλεψε μέτρα σημαντικά για τους μισθούς και τις συντάξεις, μια αύξηση το ελάχιστο μισθού σε 503 ευρώ το 2016, επίσης να ακυρωθούν όλες οι ιδιωτικοποίησεις στον τομέα των μεταφορών στο Κοίμπρα και στην Λισβόνα και να μην γίνουν αυξήσεις, να γίνουν προοδευτικές αυξήσεις του φόρου εισοδήματος, να υπάρξει κάποιο σχέδιο για την επισφαλή εργασία, να δοθούν επιδήματα για την φτώχεια, να υπάρξει νέα δημοσιονομική πολιτική και περιβαλλοντική πολιτική. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς έχει συμβεί. Μετά από λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, αυτό που γίνεται είναι θετικό, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα βεβαίως. Σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, πολιτικό κύκλο, τα πράγματα είναι καλύτερα. Και πολλά ζητήματα που συζητούσαμε ήδη έχουν υλοποιηθεί. Είναι στη διαδρομή για να υλοποιηθούν. Έχουμε φτάσει στα 530 ευρώ ως μήνυμο, ως ελάχιστο μισθό. Κάποιες ιδιωτικοποιήσεις έχουν σταματήσει, έχουν ανατραπεί. Δεν έγιναν περικοπές στις συντάξεις. Αυτή τη στιγμή το Μπλόκο συζητάει νέο προϋπολογισμό για το έτος 2017, το οποίο δείχνει ακριβώς αυτά που συμφωνήθηκαν πριν από ένα χρόνο. Για να καταλάβετε την αλλαγή, πριν από ένα χρόνο οι σοσιαλιστές μιλούσαν για περικοπές των συντάξεων, ενώ τώρα στο προϋπολογισμό έχει συμφωνηθεί η μεγαλύτερη αύξηση της δεκαετίας στις συντάξεις. Και επίσης μέσα στον προϋπολογισμό θα υπάρξει και ένα νέο κείμενο, ένας φόρος που ονομάζεται Μορτάγα από μια βουλευτή του Μπλοκ, τη Μαριάννα Μορτάγα. Αυτός ο φόρος προβλέπει φορολόγηση για ακίνητη περιουσία πάνω από 600.000 ευρώ. Και αυτά τα έσοδα θα πάνε στην κοινωνική ασφάλιση. Θα μπορούσα να μιλήσω και για άλλα, όπως το επίδομα για τα παιδιά, την κοινωνική τιμή για το νερό, την ενίσχυση των προγραμμάτων για τους νέους και άλλα μέτρα. Επίσης, υπάρχουν κάποια μέτρα κατά της επισφάλειας, ας πούμε, ένα νέο μέτρο κατά των ψεύδο απασχολούμενων και νέοι περιορισμοί για την πρόσληψη προσωρινών εργαζομένων. Είναι αλήθεια ότι αυτός ο προϋπολογισμός και αυτή η πολιτική δεν έφτασε μέχρι εκεί που θα θέλαμε εμείς και δεν απάντησε σε όλες τις ανάγκες που υπήρχαν. Την ανάγκη δηλαδή να υπάρξουν σταθερές δουλειές μακροπρόθεσμα. Παρά τα όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα, να σταματήσουμε δηλαδή την φιλελεύθερη κυβέρνηση, να σταματήσουμε τον κύκλο της φτωχοποίησης και της λιτότητας, αυτή η κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν είναι αριστερή κυβέρνηση. Αλλά τα αριστερά κόμματα περιόρισαν τη ζημιά που θα ήθελε να κάνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το πρόβλημα είναι ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα θέλει να συμμορφωθεί με όλες τις συνθήκες και τις ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως την Ιδανική Σύμβαση, την TTIP κτλ. Δεν συμφωνεί με την αναδιάρθρωση του χρέους και αυτό θέτει ένα αμφιβόλο κάθε μέλλον της χώρας. Οποιοδήποτε πλεόνασμα που προκύπτει από τα έσοδα, τα δημόσια έσοδα, πάει στην εξυπηρέτηση του χρέους και αυτό δεν είναι κάτι βιώσιμο. Πέντε δις του χρόνου που θα είναι το πλεόνασμα θα πάει στο δάνειο.
Κάτι τέτοιο όμως σε βραχυπρόθεσμα θα είναι αδύνατο να υλοποιηθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό, το μπλόκο. Έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Οι προτάσεις μας για πολιτική δηλώνονται ακριβώς τη στιγμή που συμφωνούμε με κάτι που γίνεται στο Κοινοβούλιο και όταν διαφωνούμε, οι θέσεις μας είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτό που έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι αρκετό και χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική. Η σημερινή κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσμα των συνεπειών των κανόνων για το ευρώ, για τις συμβάσεις, από τις συμβάσεις τις δανειακές, που επιβάλλουν στις περιφερειακές χώρες μη βιώσιμα δημόσια χρέη. Εμείς θέλουμε μια αναδιαπραγμάτευση και να πάρουμε το δημόσιο έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Για να γίνει αυτό, το μπλόκο θα πρέπει να λάβει εντολή για την αποκατάσταση όλων των κυρίαρχων διεργασιών που είναι σημαντικές για το σεβασμό της δημοκρατίας στη χώρα. Ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αυτό δεν είναι πιθανό να γίνει από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά θέλουμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα για τη χώρα και εξετάζουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας που ξεκινάει βέβαια με την αναδιάθρωση του χρέους. Για να το κάνουμε αυτό είναι αναγκαίο να λάβουμε στις εκλογές πάνω από 10% και να υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κίνημα που να υποστηρίζει αυτή την αλλαγή. Δεύτερον, αυτός ο αγώνας θα πρέπει να γίνει αρχικά στην χώρα μας. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα λέει μπορούμε να μιλήσουμε για αναδιάθρωση του χρέους μόνο αν οργανωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς λέμε ότι αυτή η θέση δεν είναι δυνατό να υπάρξει. Είναι δύσκολο να συζητήσουμε τη σχέση δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση να περασπίζεται τον εαυτό της και να έχει την ευκαιρία να αποφασίζει για το μέλλον της και πού θα διαχετεύει τις προσπάθειές της. Πρώτα απ' όλα θα είναι αναγκαίο να κάθε χώρα να κάνει τα πάντα κατά του χρέους και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε, εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα στην Πορτογαλία σχετικά με την Διανοϊκή Σύμβαση. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι έχει καταπέσει κάπως το κοινωνικό κίνημα από το καλοκαίρι του 2013 και παρά το αναμενόμενο δεν δημιουργήθηκε νέα ορμή με το νέο κύκλο αυτό που δημιουργήθηκε στην πολιτική κατάσταση στην Πορτογαλία. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερη δύναμη ακόμα από αυτή που έχουμε καταβάλει μέχρι τώρα. Οπότε, για να κλείσω, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του μπλόκου, δηλαδή του μπλόκου, να δημιουργήσουμε κινητοποίηση του λαού. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.